τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επί κυβέρνησή του προσπάθησε να τον να ξεκινήσει, ξεκίνησε με μια προσπάθεια για να τον αλλάξει, αλλά βρεθήκαμε σε μικρό χρονικό διάστημα, τελείωσε η τετραετία, δεν μπορέσαμε να βάλουμε γερά θεμέλια, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, δεν τα πήρε υπόψη της τα στοιχεία που τους αφήσαμε και συνεχίζω έλεγα να διορνίζει αυτό το παρχαιωμένο σύστημα. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις έχοντας τα παλιά στοιχεία και το ξεκίνημά μας της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, συν την ωριμότητα που διαθέτουν όλοι οι αγρότες και το αγροτικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα άλλο θέμα που θέλω να φτάσω και είναι που καίει πάρα πολύ και θα μας καίει μέχρι το 27, είναι η νέα ΚΑΠ. Η νέα ΚΑΠ ξεκινάει από το 23, βασικά από τα μέσα του 22. Το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της σημερινής κυβέρνησης απλά έστειλε ένα φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος μας ήρθε πίσω, ξαναπήγε, ξαναήρθε. Τελικά μένουμε στο ότι ένας φάκελος συνεχώς μας τονίζει το Υπουργείο ότι πάει και έρχεται. Ενημέρωση στους αγρότες μηδέν. Από τη στιγμή που τα μελετητικά γραφεία ξέρουν πολύ περισσότερα από ότι το Υπουργείο, οι αγρότες στρέφονται εκεί, προσπαθούν να μάθουν αποσπασματικά ό,τι μπορούν να σώσουν για τη νέα ΚΑΠ. Οι μειώσεις στις επιδοτήσεις θα είναι μεγάλες. Από ό,τι μάθαμε και σήμερα που συζητάμε, ότι μετά το 26 οι επιδοτήσεις θα πέσουν ακόμη παρακάτω από ό,τι τονίστηκαν για το 23.